Φίλες και φίλοι, γεια σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Εύχομαι από καρδιάς σε όλους και όλες το 2023 να είναι γεμάτο υγεία και επιτέλους να βρούμε την ησυχία μας, να βρούμε το βηματισμό μας. Η περιοχή της Μπικόκα έχει πολύ μεγάλη ιστορία και μάλιστα έχει παίξει σημαντικό ρόλο τα τελευταία 300 χρόνια στην εξέλιξη την πολιτική, την οικονομική αλλά και την πολιτισμική της πόλης του Μιλάνου. Για περισσότερα από 15 χρόνια το Traction υποδέχεται την καινούργια χρονιά με το ημερολόγιο της Pirelli. Έτσι λοιπόν και φέτος βρεθήκαμε στην ιστορική έδρα της Pirelli, στη Μπικόκα του Μιλάνου, για να δούμε τη δουλειά που ετοίμασε η Emma Summerton από την Αυστραλία. Είναι μια εξαιρετική δουλειά με έναν διαφορετικό τίτλο, Love Letters to the Muse, ή στα ελληνικά αν προτιμάτε, Ερωτικά γράμματα στη Μούσα. Έχοντας ταξιδέψει σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης για την παρουσίαση του ημερολογίου της Pirelli, τα τελευταία χρόνια και λόγω των συνθηκών, έχει καθιερωθεί το Μιλάνο και συγκεκριμένα η Μπικόκα, όπου και η ιστορική έδρα της Pirelli να γίνεται η παρουσίαση. Εσίως φτάσαμε στην 409η έκδοση και αυτή τη φορά δημιουργός του, η Αυστραλιανή φωτογράφος Emma Summerton, που ζει στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Όλες οι δουλειές της χαρακτηρίζονται από ένα ιδιαίτερο ύφος στην απεικόνιση αυτού που στοχεύει με το φωτογραφικό φακό της. There is also something magic in your photos. You are like a bridge between real and meta. I think one of the key of your success. And so that's why I think it fits perfectly with the calendar and with this time. After 20 years, they will continue to look round and black. Could be with some color around. And technology should continue to evolve. At present, the biggest challenge for Pirelli is to be to continue leader in this segment with consumer, making happy our consumers with very good technology. For us, it's an opportunity because there is the need of more technology, tires for the electric cars. They have to be better performing because the acceleration of an electric car is twice the acceleration of an internal combustion tire, so we have not to burn the tires. And to make mileage. And also the cars are heavier because of the batteries, and you have to make lighter tires to have a better rolling resistance, not to consume energy. So this is a good combination of challenges, and we are leading now the segment EV high-end, and we are growing fast in this segment. It's always been a dream of mine to shoot Pirelli, and you know, for years and years I've been saying, how does this happen? How do I shoot Pirelli? And then happened. Η Summerton είναι η πέμπτη γυναίκα στην ιστορία του ημερολογίου μετά της Sarah Moon 1972, Joyce Tennyson 1989, Inez Van Limsvert 2007, Anne Leibovitz το 2000 και το 2016. Όταν ήρθε η πρόταση από την Pirelli να δημιουργήσει το ημερολόγιο για το 2023, ήταν μια επιβράβευση την καλλιτεχνική της πορεία. Παράλληλα και μια ευάθυση για την έμπνευση του θέματος. Στο ημερολόγιο Summerton σκηνοθετεί τα μοντέλα με ένα ιδιόρυθμο μυστικιστικό τρόπο. Το κάθε μοντέλο στη φωτογραφία του αντιπροσωπεύει μια μούσα που προέρχεται από την προσωπικότητά του. Μαζί με την δημιουργό γιορτάζουν την ποικιλόμορφη ομορφιά. Η φωτογράφηση έγινε Ιούνιο και Ιούλιο του 2022 στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. Φωτογραφήθηκαν 14 μοντέλα και δημιουργήθηκαν 28 συγκλονιστικά πορτρέτα. So yes, it started with the photographer, because I guess that's what I am, right? It always starts with yourself. Η φωτογράφηση ξεκίνησε με το πρώην μοντέλο Γκουινίβερ Βανσίνους, γνωστή για την αγάπη στα ζώα και παίζει το ρόλο της φωτογράφου. Δημιουργήθηκε σαν φόντο ένα δάσος και εκείνη καθισμένη σε μια καρέκλα φαίνεται να βγάζει αυτοπροσωπογραφίες στον καθρέφτη με τη δική της φωτογραφική μηχανή. Η Γκουινίβερ φορούσε μια εκπληκτική ροζ και χρυσή κάπα με παγέτες και ένα μαύρο καπέλο σαν κράνος. Την ακολούθησε η Σάσα Πιβοβάροβα, ζωγράφος και μοντέλο, και για την οποία η Summerton πίστευε πάντα πως η ίδια μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής. Είναι η δεύτερη συμμετοχή της στο ημερολόγιο μετά το 2008 που την είχε επιλέξει ο Ντεμαρσεγιέ. Ο ζωγράφος λοιπόν Πιβοβάροβα ανέλαβε να ζωγραφίσει τους στίχους του σκηνικού με αποτέλεσμα ο χώρος να θυμίζει τα πολύχρωμα έως και υπερβολικά έργα του μποέμου Αυστραλού καλλιτέχνη και χορευτή Βέιλι Μέιερς. Στη συνέχεια και οι υπόλοιπες γυναίκες ανέλαβαν να εκπροσωπήσουν τους ρόλους τους. Η Κάρα Ντελεβίν είναι η performer, διασκεδάζοντας το κοινό της, ενώ είναι γνωστή για τους δικούς της αγώνες. Περπατούσε προς το φακό μέσα σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό από ένα δάσος με γιγάντιες πικραλίδες, ντυμένη με μια μαύρη στολή μακραμέ, αστραφερή κόμωση και ψηλά τακούνια. Το αποτέλεσμα ήταν μαγικό, σύμφωνα με τη Summerton.
Κάρλι Κλος υποδίδει τεχνικό, αφού είναι και προγραμματιστής υπολογιστών. Απεικονίζεται σε ένα φουτουριστικό τοπίο εικονικής πραγματικότητας. Μάλιστα, από το 2015, σε συνεργασία με την Flatiron School και την God.org, προσφέρει ετήσια υποτροφία για κορίτσια που ενδιαφέρονται για την επιστήμη των υπολογιστών. Η Έμιλι Ρατακόφσκι, με 28 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, είναι η συγγραφέας. Δημιουργήθηκε ένα σετ που θύμιζε δωμάτιο ξενοδοχείου με λουδένιο χαλί και τυφλό παράθυρο. Πόζαρε στο κρεβάτι, με σόρχο και μακρύ μαύρο νεκλιζέ με δαντελωτά μανίκια, λευκό ρούφ και τεράστιο καπέλο. Η Μπέλα Χαντίτ είναι το εξωτικό, ή η νεράιδα αν προτιμάτε, και είναι η μούσα για όλες τις μούσες, κατοικεί στο δάσος με κέρατα και ουρά. Όπως είπε η ίδια, είμαι σίγουρη πως η μαμά μου έχει κάπου φυλαγμένη μια φωτογραφία με μένα και την αδελφή μου, ντυμένες νεράιδες. Μεταφιεζόμαστε συνεχώς. Η Λίλα Μος είναι η Μάντις, μεταδίδει τη σοφία της από το μαγικό, εξωτικό θα έλεγα κήπο της. Το σκηνικό αντιπροσωπεύει πλήρως το μοντέλο, καθισμένο σε ένα πειραγμένο κήπο και το αεράκι παρασύρει τα μαλλιά της. Κόρη του θρυλικού σούπερ μόντελ Kate Moss και του Jefferson Hake, άρχισε και αυτή όπως η μητέρα της το μόντελινγκ στα 14 και δίνει ένα ιδιαίτερο χρώμα στο ημερολόγιο. Η Aidut Ake είναι ονειροπαγίδα και εσαρκώνει ποιητικά την ιστορία της δύσκολης ζωής της, αφού πρόκειται για ένα κορίτσι που γεννήθηκε τα Χριστούγεννα του 99 στο Νότιο Σουδάν μέσα στον εμφύλιο πόλεμο. Η ίδια είχε συμμετάσχει το 2018 στο ημερολόγιο της Πιρέλη με θέμα «Η αλήκη στη χώρα των θαυμάτων». Η Άσλε Γκράχαμ είναι η ακτιβίστρια. Υπερβολικά αστραφτερή, πλημμυρίζει το κάδρο. Η πληθωρική Ashley έχει 18,5 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και προωθεί το μήνυμα για τη σωματική θετικότητα και αποδοχή του εαυτού της με αφιλτράριστες φωτογραφίες. Η Edwa Aboch είναι η βασίλισσα και σύμφωνα με το ρόλο της πρωταγωνιστούν η ψυχραιμία και η βασιλική συμπεριφορά της σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον που φωτογραφήθηκε σαν την αρχαία βασίλισσα της Αιγύπτου Νεφερτίτη. Εντυπωσιακό σκηνικό με πειρακτωμένη άμμο, με λαμπερό χρυσό φόρεμα, κοσμήματα αιγυπτιακού στυλ, κόκκινες γόβες και μαλλιά χτενισμένα σε στυλ πύργου. Η Κάγια Γουίλκινς, Νορβηγοαμερικανίδα που ζει στη Νέα Υόρκη, είναι η μουσικός, αλλά και στην προσωπική ζωή της ασχολείται με τη μουσική. Είναι ηθοποιός και μοντέλο. Για τη φωτογράφηση χρησιμοποιήθηκε ένα μποέμ πολύχρωμο μπουντουάρ, ξαπλωμένη πάνω σε πάπλωμα με μεταλλικά εσόρουχα, με ένα κοράκι να επιβλέπει το σκηνικό της. Η Precious Lee είναι η αφηγήτρια, που εξιστορεί ένα ταξίδι που εκφράζεται με όλα τα μέσα. Η έμπνευση για τη φωτογράφηση γεννήθηκε όταν το πληθωρικό σούπερ μόντελ, με τη μυθική καριέρα και σενεριογράφος, μιλώντας με τη Σάμερτον, της είπε πως όταν είναι να γράψει, πάντα είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα για να συνδεθεί με τη γη. Εξάπλωσε λοιπόν, ήταν η απάντηση Σάμερτον, και έτσι γεννήθηκε το κάδρο. Η Χικόνγκ είναι η σοφός και τη χαρακτηρίζει η ευγένεια και η ενσυναίσθηση. Το μοντέλο με τεράστια καριέρα γεννήθηκε στη Χουνάν. Στη φωτογραφία μαγεύει με την έμφυτη γαλήνη και καλοσύνη που διαθέτει το άτομο που υποδίεται και ζωντανεύει σαν σε όνειρο. Από τις πλέον εντυπωσιακές στιγμές της φωτογράφησης, όχι μόνο για την ιδέα και την εκτέλεση, αλλά για το μοντέλο που επιλέγει η Αμερικανίδα Λόρεν Βάσερ. Το μοντέλο και ακτιβίστρια στα 24 του χρόνια από χρήση ταμπών προσβλήθηκε από σύνδρομο τοξικού σοκ και έχασε και τα δύο πόδια της. Με τεράστια δύναμη ψυχής αλλά και πολύ πόνο, όχι μόνο ψυχικό, συνέχισε την καριέρα της στις πασαρέλες φορώντας προσθετικά πόδια και χαιρετίστηκε σαν αλλαγή στη βιομηχανία της μόδας. Για το ημερολόγιο η Βάσερ εκπροσώπησε τον τίτλο αθλήτρια. Άλλωστε όταν ήταν έφηβη έπαιζε μπάσκετ και φωτογραφήθηκε σαν Ζαντάρκ πάνω σε χρυσή ημισέλινο με φόντο ωκεανού κρατώντας στα χέρια της ένα μεγάλο ασημένιο σπαθί σε στάση πολεμιστή. I love Greece. I've been to Greece. You know, it's like the people in Greece, like they live forever and ever. Yeah. Hydra. No cars. Yeah. I used to put cars in my shoots a lot, actually. I like shooting cars. I love going fast. Mm-hmm. I love putting the pedal to the metal, as they say, right? I drive a sports car, so I definitely love going fast and to be a part of this calendar and to, you know, be able to be a part of this class of humans, let alone amazing, talented women, is really an honor.
What is your favorite car? I drive it pretty fast, yeah. Pirelli tires. A Studebaker. Yeah. With the big wings, yes. When I lived in Australia, the only cars I ever had were before 1970. Yeah, old cars. I just went to my first Formula One race in Austin, Texas, and it was absolutely amazing. I mean, it's riveting to be able to like look over the stage and see when they do, what is it called? When they take the wheels off really fast? The what? The pit stop. That is a riveting, yes. Done. I've never seen anything so fascinating in my life, and I hope that I get to go to more races. Φίλες και φίλοι του Traction, μας παρακολουθείτε, θα έχετε διαπιστώσει πως τα τελευταία χρόνια το ημερολόγιο της Pirelli έχει αλλάξει θεματολογία. Στο παρελθόν, αντικείμενο των φωτογραφιών ήταν τα γυμνά, καλλίγραμμα γυναικεία κορμιά που απογείωναν την ανδρική φαντασία. Όμως η αλλαγή των καιρών και των συνθηκών το οδήγησαν σε άλλα θεματικά μονοπάτια με περισσότερο μυστικισμό. Από τη γέννησή του όμως ο στόχος πάντοτε ήταν ένας. Να είναι υποθητό και δυσέβρετο λόγω του περιορισμένου αριθμού εκτύπωσης. Happy New Year from the month of January, Pirelli calendar. I hope it is a beautiful and blessed new year for everyone. Καλή χρονιά